Η σημερινή μας κινητοποίηση στα πλαίσια της Μέρας Πανελλαδικής Δράσης για την Υγεία από όλα τα σωματεία των υγειονομικών πανελλαδικά έχει στόχο να ακουστεί άλλη μια φορά η φωνή μας. Και χρειάζεται ξανά να ακουστεί η φωνή μας, γιατί τα ψέματα της κυβέρνησης και του Υπουργείου που φτάνουν μέχρι όλους τους εντολοδόχους τους, είπε διοικήσεις νοσοκομείων, θέλουν να κρύψουν την έλλειψη πραγματικών μέτρων για την προάσπιση της υγείας του λαού, για την ασφάλεια των εργαζομένων, των μαθητών, των ανθρώπων που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουν στόχο με αυτά τα ψέματα να κρύψουν ότι το σύστημα υγείας είναι ακόμα αθωράκιστο. Είναι αθωράκιστο γιατί δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, λένε ψέματα για τις προσλήψεις προσωπικού που έχουν γίνει, τα περισσότερα σχέδια που ανακοινώνουν είναι μόνο σχέδια επί χάρτου. Είναι σχέδια αναδιάταξης των δυνάμεων, των λιγοστών δυνάμεων που υπάρχουν ήδη στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, με μετακινήσεις προσωπικού, δημιουργία κλινικών από το μηδέν, είναι κινήσεις εντυπωσιασμού μόνο και μόνο για να μπορέσουν να κινήσουν την οικονομία το επόμενο διάστημα προς όφελος των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν μπορεί το σύστημα να ανταπεξέλθει αν η κυβέρνηση τώρα τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Και η επίταξη πρέπει να είναι πραγματική, χωρίς παχυλές αποζημιώσεις, με ένταξη όλου του προσωπικού και αποζημίωσή του με μισθοδοσία του από το κράτος, με σχεδιασμό και ένταξη όλων των ιδιωτών γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας που μπορούν να προσφέρουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από την Επιτροπή Αγώνας Συμβασιούχων, επικουρικού προσωπικού ΟΑΕΒ και λοιπόν συμβάσεων, είμαστε εδώ. Απαιτούμε και διεκδικούμε τη μονιμοποίησή μας στο καιρό της πανδημίας, αλλά και για το επόμενο διάστημα, γιατί καλύπτουμε πάγιες και ενιαίες ανάγκες. Είμαι εκπρόσωπος από την Επιτροπή Αγώνα Καθαριστριών. Μπαίνουμε πια στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού, αυτής της πανδημίας, αυτού του όρου του πολέμου, και πάλι είμαστε προετοίμαστοι. Πάλι δεν έχουμε ενισχύσει το σύστημα. Ειδικά οι καθαρίστριες, εδώ και 2 χρόνια φωνάζουμε για να γίνουν αορίστου και να γίνουν και άλλες προσλήψεις. Διότι αυτή τη στιγμή στελεχώνεται το νοσοκομείο με 6-8 ώρες και 24 τετράωρες. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, γιατί η καθαριότητα είναι το πιο κύριο και το πιο σημαντικό μέρος. Καθώς περνάμε τη δεύτερη φάση, μας βρίσκουν εντελώς απροετοίμαστοι. Πρέπει να ενισχυθεί όσο το πιο δυνατόν μπορεί η καθαριότητα. Ζητάμε μονιμότητα, ζητάμε και άλλες προσλήψεις.